Το νομαρχιακό τμήμα τη ΑΔΔ στην Ξάνθη αποφάσισε να παραστήσει συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων των συνδικαλιστικών φορέων στη Θεσσαλονίκη στι 11 Σεπτεμβρίου στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σκοπό του αλληλετηρίου είναι η πανεργατική κινητοποίηση ώστε να δοθεί ένα σαφέ μήνυμα ενάντια στο επικαιροποιημένο μνημόνιο που προωθεί η κυβέρνηση. Το που αποσκοπεί το καταλαβαίνουμε όλοι. Ε, οι αντιδράσει δεν είναι κάτι που ξεκινάει τώρα. Η αντίδραση είναι ε, κάτι που ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που άρχισαμε να νιώθουμε στο πετσί μα ε, τι σημαίνει κρίση και τι σημαίνει συνέπειε τη κρίση, ε, κυρίω σε εμά του δημοσίου υπαλλήλου. Ε, νομίζω ότι είμαστε το κομμάτι αυτών των εργαζομένων το οποίο έχει πληγεί περισσότερο από όλου του άλλου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Ε, γενικά, τα. Τα στρώματα τα εργατικά, τα στρώματα των μισθωτών είναι αυτά που βιώνουν πολύ πιο άγρια από τον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη το θέμα της κρίσης και το όλα αυτά που απορρέουν από το μνημόνιο. Έτσι λοιπόν υπάρχει το παλαϊκό συλλαλητήριο το Σάββατο στις 6.30 ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη όπου υπάρχει γενικό προσκλητήριο για όλους τους εργαζόμενους. Σε αυτό το προσκλητήριο εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε ε, απαθής ε, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε και εμείς έχουμε καλέσει όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία να δηλώσουν οι συμμετοχές σε συνεννόηση πάντα και με το εργατικό κέντρο γιατί είναι ένας ξεσηκωμός παλαϊκός όπως είπα και πριν ε, θα μπουν τα λεωφορεία για να κατεβούμε για το συλλαλητήριο το παλαϊκό στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι το βασικό είναι η συμμετοχή η συμμετοχή, τη συμμετοχή υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό ε, λέγαμε και πριν το καλοκαίρι ότι ο κόσμος είναι μουδιασμένος Τώρα θα δούμε αν ο κόσμος άρχισε πια να ταρακουνιέται ε, Το σίγουρο είναι από τα μηνύματα που έχουμε ότι η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγάλη στο συλλαλητήριο Δεν ξέρω εδώ τοπικά ε, Φαντάζομαι ότι και από εδώ θα, θα υπάρχει συμμετοχή μεγάλη ε, Πάντως και πολύ απλά να το πούμε Εάν δεν υπάρχει αντίδραση, εάν δεν υπάρχει ξεσηκωμός Τα πάντα θα έρχονται και θα έρθουν και άλλα και από ό,τι βλέπουμε ότι η μοναδική θα μπορούσαμε ε, χρονιά η οποία υπάρχει τόσο μαζική συσπήρωση όλου ε, του κόσμου, όλων των πολιτών, όλων των εργαζομένων έτσι ώστε να απευθυνθούν στην κυβέρνηση για να υπάρξει καλύτερο μέλλον και για τους ίδιους. Θα πω κάτι σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε κι εσείς. Το ζήτημα είναι ότι η αγανάκτηση όντω είναι συνολική. Η γκρίνια είναι συνολική. Το ζητούμενο είναι αυτή η γκρίνια να γίνει δράση. Στόχο όλων αυτών των αποφασιστικών κινητοποιήσεων είναι να κατανοήσει η κυβέρνηση τι συνέπειε που έχουν οι παράμετροι του μνημονίου, οι οποίε δεν αποφέρουν κανένα όφελο στου εργαζόμενου τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο, οι μαζικέ αντιδράσει θα συνεχιστούν και μετά την έναρξη τη διεθνού έκθεση Θεσσαλονίκη.